Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση και η αυριανή κυβέρνηση, δήλωσε από το Ρέθυμνο που περιόδευσε ο υποψήφιος πρόεδρος της παράταξης Παύλος Πολάκης, τονίζοντας πως δεν θα βάλει πλάτη σε κανένα σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει, να συνεχίσει να αποτελεί τον κορμό της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης, μια ισχυρή αντιπολίτευση σήμερα με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα και την αυριανή κυβερνόσα δύναμη. Δεν θα βάλω πλάτη σε κανένα σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του κυρίου Κασελάκη που θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ του 5% για να ασχολείται με ορισμένα από τα δικαιώματα, ούτε μιας μερίδας από τους συντρόφους των 87 που θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθημα μιας συγκυβέρνησης υποτίθεται κεντροαριστερής. Παρουσία πλήθους κόσμου στο εργατικό κέντρο Ρεθύμνου, ο κύριος Πολάκης μίλησε μεταξύ άλλων για τον προγραμματισμό του, παίρνοντας πίσω, όπως επεσήμανε, στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ισχυροποιώντας το κοινωνικό κράτος και εγκαθιστώντας μια πραγματική δικαιοσύνη. Μια τράπεζα που πρέπει να γίνει δημόσια, τη ΔΕΗ που πρέπει να πάρουμε το 51% για να πάψουν να μαλλιστεύουν οι εταιρείες ενέργειας, τον έλεγχο ενός δηληστηρίου για να μην πληρώνουμε πιο ακριβά τη βενζίνη από τους Κύπριους που από τα δικά μας δηληστήρια παίρνουν καύση. Να ισχυροποιήσουμε το κοινωνικό κράτος σε υγεία και παιδεία αμείβοντας τους λειτουργούς του, για μια δικαιοσύνη που θα είναι πραγματική δικαιοσύνη και δεν θα αθωώνει με θείες από την Ιγυρία και με αδιευκρίνιστα ποσά. Το ΠΑΣΟΚ δεν στέλνει μήνυμα κυβέρνηση, σχολίασε ο υποψήφιος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ περιμένει ξεκάθαρο μήνυμα για να επιστρέψει. Με βάση την εικόνα που εμείς εκπέμπαμε, για να ήταν το ΠΑΣΟΚ η επόμενη κυβερνόσα δύναμη κτλ., θα πρέπει να ψηφίσουν πάνω από 500.000 κόσμους. Δεν στάλθηκε τέτοιο μήνυμα, διότι το τραύμα στο λαϊκό υποσυνείδητο από τον εκμαυλισμό της σημητικής περίοδου και τη χρεοκοπία με φόντο το Καστελόριζο από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι ανεξίτηλο. Ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει, ο κόσμος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά δεν έχει πάει αλλού. Έχει κάτσει στην άκρα και περιμένει. Και περιμένει να σοβαρευτούμε εμείς, να εκπέμψουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και θα επιστρέψει.